lại nhớ em vội đây, nhớ thương em nhiều đây. Phải chi ngày ấy đừng buông tay nhau thật mau. Εδώ τώρα μας ρίχνει πινελίκια ο άνθρωπος για το πενιντάρικο. Κόκο. Νόμισμα των 100.000 ντόγκ, φίλες και φίλοι μου. Είναι το νόμισμα όπου σας δείχνω τον ναό της λογοτεχνίας. Και εκεί πέρα πίσω είναι το μαυσολείο του Χο Τσι Μινχ. Γεια σου πιλότε, εδώ με τον πιλότο. Τσιν τσιν. Σε λίγο νομίζω θα έχουμε πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση, παιδιά, έρχεται προς τα εδώ και απολαμβάνω τον καφέ μου. Λοιπόν τα παιδιά εδώ πέρα μας εξυπηρετούν όσο καλύτερα, το άνοιξε, thank you. Okay, θα μας σερβίρει κιόλας η κοπέλα. Και ψωνίσαμε λίγα καλούδια για κάποιους από τους αγαπημένους μας. Ωπαλά και καλώς το να. Βρήκαμε Έλληνα, δεν υπάρχει ρε παιδιά, δεν υπάρχει ρε παιδιά. Έλληνα στο Βιετνάμ βρήκαμε. Καλησπέρα το φίλο. Όλα υπέροχα. Από τη μαγική Ελλάδα στο Βιετνάμ, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, θα είστε καλά, χάρια πολύ, ευχαριστώ. Greek, Greek. Greek. Hello. Hello, my friend. Hello. Hello. Hello, my friend. Greek. Greek, Greek. Nice to meet you. Greek, thank you. Hello, hello. Hello, hello. Good morning, Vietnam! Hey! Hello, xin chào! Xin chào, ni hao! Ni hao ma! From Greece! Hello! Yeah. You know one small country? Alexander the Great! 300 Spartans! Oh, good night! The best team! Yeah! Hello! 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 From Greece! From Greece? Yeah! Greece! No.
Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι μου σε ένα ακόμα επεισόδιο μου στο κανάλι μου στο YouTube, στο Roberto Trip. Και σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Hanoi. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι μου. Hanoi, παρότι είναι η πρωτεύουσα της χώρας, δεν είναι η μεγαλύτερη πόλη αυτής. Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας είναι το Ho Chi Minh, νότια, η Σαϊγκόν. Το Hanoi έχει περίπου 7,5 εκατομμύρια κατοίκους και βρίσκεται στα βόρεια της χώρας. 800 χρόνια περίπου από το 1010 έως το 1802. Το Hanoi ήταν το πολιτιστικό κέντρο του Βιετνάμ, αλλά κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Nguyen από το 1802 στο 1945, το Hanoi επισκιάστηκε από μία άλλη πόλη, την Hue, το 1902, όμως το 1954 αποτελούσε την πρωτεύουσα της Γαλλικής Ινδοκίνας. Δηλαδή, όταν οι Γάλλοι ήταν εδώ, ναι μεν είχαν τη Σαϊγκόν στα νότια, αλλά η πρωτεύουσα της γαλλικής τους επιρροής ήταν εδώ πέρα στο Hanoi, φίλες και φίλοι μου. Πριν όμως ξεκινήσουμε με την εξερεύνησή μας εδώ πέρα στην πόλη του Hanoi, στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, πάμε να πούμε και μερικές βασικές πληροφορίες για την χώρα την οποία, όπως βλέπετε εδώ πέρα, μας φιλοξενεί. Το Βιετνάμ επίσημα ονομάζεται Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ και με κοντά στα 110 εκατομμύρια κατοίκους είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κράτος στον πλανήτη μετά την Κίνα σε κομμουνιστικό καθεστώς, φίλες και φίλοι μου. Η χώρα έχει έκταση 331.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι περίπου 2,5 με 3 φορές η έκταση της Ελλάδος. Όσο για τη σημαία της χώρας, είναι κόκκινη και έχει ένα κίτρινο αστέρι στη μέση. Λίμνη, Χωάν, Κιέμ, φίλες και φίλοι μου. Ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο Hanoi από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης, από την λίμνη Χωάν Κιέμ. Ουσιαστικά σημαίνει η λίμνη του ανακτημένου σπαθιού. Η συγκεκριμένη λίμνη που βλέπετε βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο του Hanoi. Έχει γλυκό νερό και περίπου έκταση 12 εκτάρια. Το πιο βαθύ σημείο της είναι περίπου στα 2 μέτρα, αλλά κατά μέσο όρο το βάθος έχει 1,2 μέτρα. Η λίμνη έχει μήκος 750 μέτρα και μπορείς να την περπατήσεις γύρω γύρω. Και στην βόρεια πλευρά της υπάρχει ένα νησάκι, το Gent Island, το οποίο έχει περίπου είσοδο λίγο κάτω από 2 ευρώ. Ή αλλιώς ας πούμε 30 με 40.000 dong, όπου το dong είναι τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούν εδώ πέρα στο Βιετνάμ, και 25.500 με 26.000 dong ισούνται περίπου με 1 ευρώ.
mồm em cười tươi, giọng em trong mắt, mang em về nhà nuôi, điều này anh chắc. Lúc thấy em luôn vui, dạng ở trên mặt là bao nhiêu rắc rối, muộn phiền sẽ quên sạch. Yeah, mồm em luôn tươi tắn như là dạ quỳ, không ai đứng nhắc vì em đã nhì. Giọng cho mai này hay ta già đi, tình anh vẫn đầy dù em sao. Mình thương nhau cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói thành câu. Mình thương nhau cũng đã lâu, chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau. Vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa. Για να φτάσουμε στο νησάκι, το οποίο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα, περνάμε από αυτήν εδώ πέρα την κόκκινη γέφυρα, φίλες και φίλοι μου. Αυτό το νησάκι υπάρχει ο μόνιμος ναός, ο ναός του Giant Mount, όπως τον αποκαλούν ή αλλιώς στα βιετναμέζικα Ngot Son Temple. Πάμε λοιπόν να τον δούμε, φίλες και φίλοι μου. Ο ναός αυτός φτιάχτηκε τον 18ο αιώνα προς τιμήν ενός στρατηγού ηγέτη του 13ου αιώνα, του Τραν Χουν Ντάο, ο οποίος τρεις φορές κατάφερε να αποθήσει την εισβολή των Μογγόλων στην περιοχή του Βιετνάμ, φίλοι μου. Και αυτό που βλέπετε είναι το εσωτερικό του ναού, ο οποίος βρίσκεται εδώ πέρα στο νησάκι. Δείτε, παιδιά, πόσο όμορφος είναι, πόσο εκπληκτικός είναι αυτός ο ναός. Πέτρινες χελώνες, Χο Γκουόμ, που συνδέονται άμεσα με τον μύθο από τον οποίο προέρχεται το όνομα της λίμνης, η λίμνη του ανακτημένου σπαθιού ή αλλιώς η λίμνη του σπαθιού που επέστρεψε στον κάτοχό του, και ο κάτοχος του σπαθιού είναι οι χελώνες. Το είχε το σπαθί ο βασιλιάς και το επέστρεψε στις χελώνες. Και λέγεται ότι από το 15ο αιώνα έως και σήμερα αυτό το σπαθί βρίσκεται κάπου θαμμένο εντός της λίμνης, φίλες και φίλοι μου. Το νησί με το ναό που είδαμε προου λίγου δεν είναι το μοναδικό νησί της λίμνης. Κάπου στο κέντρο υπάρχει άλλο ένα νησάκι με έναν πύργο που λέγεται ο Πύργος των Χελώνων. Είναι αυτό εδώ το οποίο βλέπουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι μου. Το νησί με τον Πύργο των Χελώνων παλαιότερα ήταν απλά ένα νησί στο οποίο ο βασιλιάς πήγαινε για να ψαρέψει. Το 1886 χτίστηκε αυτός ο συγκεκριμένος πύργος και χτίστηκε από έναν μουσικό ο οποίος πήρε ειδική άδεια
από την γαλλική κυβέρνηση για να το κτίσει. Αυτός λοιπόν ο μουσικός έκτισε το συγκεκριμένο πύργο, ο οποίος πύργος ήταν αφιερωμένος στον Λελουά, ένας από τους πιο σημαντικούς ήρωες στην ιστορία του Βιετνάμ και ένας ήρωας άμεσα συνδεδεμένος με το μύθο των χελώνων και του χαμένου σπαθιού που μάθαμε πριν την ιστορία, φίλες και φίλοι μου. Από την ανατολική πλευρά της λίμνης του σπαθιού ξεκινάει η γαλλική συνοικία του Ανόη, μία από τις όμορφες γειτονιές της πόλης με πολλά αποικιοκρατικά κτίρια τα οποία έφτιαξαν οι Γάλλοι. Θεωρείται η γειτονιά με την πιο όμορφη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική που σε κάνει για λίγο να νιώθεις ότι είσαι στο Παρίσι. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι μου, πάμε να δούμε το άγαλμα του Λι Μάι Τό, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα σε αυτήν τη γειτονιά, στο ξεκίνημά της. Στην άκρη της γαλλικής συνοικίας συναντάμε και το άγαλμα του Λι Μάι Τό. Ήταν ο συγκεκριμένος ένας μονάρχης εδώ πέρα στο Βιετνάμ της δυναστείας των γνωστών Λι. Ήταν επίσης ο έκτος κατά σειρά ηγεμόνας του Ντέι Βιέτ, δηλαδή του σημερινού Βιετνάμ, και βασίλευε από το 1009 έως και το θάνατό του το 1028, φίλοι μου. Αυτό το κτίριο που βλέπετε πίσω μου είναι της Κεντρικής Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ και γύρω γύρω άλλα μεγάλα κτίρια τα οποία είναι και αυτά, αρκετά από αυτά, τράπεζες. Από όλη την παλιά πόλη του Ανόη οι Γάλλοι επέλεξαν αυτό εδώ το συγκεκριμένο σημείο για να ανοικοδομήσουν και να φτιάξουν καινούργια κτίρια, τα οποία σήμερα από τις περισσότερες αρχιτεκτονικές κατασκευές είναι κυβερνητικά κτίρια. Ενώ κάποια άλλα από αυτά είναι ξενοδοχεία και δεν είναι μόνο τα πανέμορφα μεγάλα κτίρια τα οποία σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι κάπου στην Ευρώπη. Είναι ολόκληρη η δομή αυτής εδώ πέρα της γειτονιάς με τους μεγάλους φαρδιούς δρόμους, τα φαρδιά πεζοδρόμια, τα πάρκα, τα συντριβάνια. Όλο το σκηνικό, φίλοι μου, μοιάζει Ευρώπη. Όλα αυτά τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα κτίστηκαν κυρίως τέλη 10ου αιώνα και αρχές 20ου. Όπως και εκείνη την εποχή της Γαλλικής Ινδοκίνας, ακόμα και τώρα αυτή εδώ η γειτονιά είναι η πιο αριστοκρατική της πόλης του Ανόη. Εδώ θα βρεις τα πιο ακριβά ξενοδοχεία και επίσης τα πιο ακριβά μαγαζιά της πόλης. Αυτή εδώ η γειτονιά και το οικονομικό κέντρο του Ανόη, δεν θα πούμε όλου του Βιετνάμ, γιατί και οικονομικό κέντρο της χώρας είναι και κάτω στη Σαϊγκόν, το Χο Τσι Μινχ. Chỉ biết khóc cười vậy thôi.
nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Και αν υπάρχει ένα κτίριο το οποίο αποτελεί την επιτομή του περάσματος των Γάλλων από το Ανόη, αυτό θα μπορούσε να μην είναι άλλο παρά μόνο από την όπερα της πόλης, φίλοι μου. Η όπερα του Ανόη πήρε 10 χρόνια για να κτιστεί και πρωτοάνοιξε στις 9 Δεκεμβρίου του 1911. Και μπορεί ένα κομμάτι της πόλης να εμπνέει αυτόν τον γαλλικό αέρα. Μεγαλύτερο όμως οικιστικό κομμάτι του Ανόη είναι οι απλές συνοικίες όπου ζει ο φτωχός κόσμος. Και όσο για τις κτηριακές κατασκευές είναι τόσο απλές που φαντάζουν κάποιες από αυτές κάτι σαν καλύβες. Αυτός που βλέπετε πίσω μου είναι ο καθολικός ναός του Άγιου Ιωσήφ του 1886, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη εκκλησία στην πόλη του Ανόη. Δείτε παιδιά πραγματικά πόσο όμορφος είναι ο συγκεκριμένος ναός. Σε αυτήν εδώ την πλατεία με το που βγαίνεις από όλα τα στενά τα οποία την περιτριγυρίζουν και συναντάς ξαφνικά το ναό του Αγίου Ιωσήφ, νιώθεις ένα δέος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μεγαλοπρεπή εκκλησία η οποία θα σας αφήσει άφωνους και με το στόμα ανοιχτό, φίλες και φίλοι μου. Και αυτή εδώ πέρα πίσω μου ακριβώς είναι η πλατεία του Αγίου Ιωσήφ, όπου βρίσκεται ο ναός. Είναι μια πολύ όμορφη πλατεία με ανοιχτοσιά, έχει κάποια μαγαζάκια τα οποία μπορείτε να πάρετε φρουτάκια, να πάρετε κάποιο σμούθι, οτιδήποτε θέλετε. Υπάρχουν και κάποιοι επιτίδοι πίσω μου ακριβώς, όπως θα δείτε, οι οποίοι έχουν τα motorcycle, αυτά τα τρίκυκλα ποδήλατα τα οποία σας πηγαίνουν βόλτα. Παιδιά, αν θέλετε να κάνετε για την εμπειρία, είναι αρκετά όμορφα, απλά κάντε τους παζάρι. Από αυτό που θα σας ζητήσουνε, πάντε τους 3 με 4 φορές κάτω. Αν σας πούνε 150 ντόγκ, okay, πείτε τους 40-50, το πολύ πολύ. Αυτοί θέλουν να βγάλουν παιδιά, όχι απλομεροκάματο, αλλά θέλουν να βγάλουν μηνιάτικο με βάση τον τουρισμό. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα motorcycle. Για πάμε λοιπόν. Εδώ τώρα μας ρίχνει πινελίκια ο άνθρωπος για το πενιντάρικο. Δεν τον άρεσε που του ζήτησαμε την τιμή 3 φορές κάτω. Εντάξει, εμείς παζαρεύουμε παιδιά, δεν γίνεται. Τώρα όσο λοιπόν για αυτά τα παραδοσιακά τρίκυκλα, όπως σας είπα, λέγονται cyclos και είναι ένας πολύ παραδοσιακός τρόπος και κλασικός για να κάνεις τουριστική βόλτα. Δεν είναι τόσο τρόπος μετακίνησης, δεν πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά είναι ένας τρόπος να απολαύσεις το κέντρο με μια διαφορετική οπτική. Όσο για τους ντόπιους, θα πάρουν ταξί ή λεωφορείο. Αυτά εδώ είναι κυρίως για τουριστικούς λόγους, δηλαδή για τουριστικές βόλτες σαν και αυτήν την οποία κάνουμε τώρα και ελπίζω να απολαμβάνετε, φίλες και φίλοι μου. Μια πραγματικά πολύ μα πολύ όμορφη εμπειρία εδώ με τα cyclos.
πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Από τη γαλλική συνοικία ξαφνικά στις γειτονιές του Ανόη, μέσα στα στενά στα οποία έχουμε ξεκινήσει και απολαμβάνουμε μια φαντασμαγορική βόλτα, την οποία θα την πληρώσουμε περίπου, όπως σας είπα, κοντά στα 2 ευρωπουλάκια, όπου και συμφωνήσαμε τη τιμή στο 50ρικο, 50 από τα νομίσματά τους. Η αρχική τιμή που μας είπε ο κύριος και οι τριγύρω άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πιάτσα εκεί πέρα ήταν 150, του είπα όχι κατηγορηματικά. 50 μετά μου λέει όχι, ένα κατοστάρικο. Εντάξει. Και καταλήξαμε στο τέλος το 50ρικο. Μια χαρά, παιδιά. Καλά είναι και αυτά. Πάρα πολύ ωραία η ξενάγησή μας. Δείτε εδώ πέρα. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί. Τρώει εδώ πέρα στις γειτονιές. Πολλά σουβενιράδικα θα δούμε. Και γενικώς μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία κατάσταση εδώ πέρα στην πόλη του Ανόη. Πάμε και αντίθετα εδώ πέρα με το δρόμο. Είμαστε Αρχηγόπουλα. Πολύ όμορφα. Αυτό ήταν. Η βόλτα μας διήρκησε περίπου 10 λεπτάκια με το ποδηλατάκι το ωραίο. Ωραίο, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Το motorcycle, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πραγματικά την ευχαριστηθήκαμε. Ένα 10 λεπτάκι μας έκανε βόλτες μέσα στις γειτονιές. Να το κάνετε κι εσείς, αξίζει. Και μόλις τελειώσαμε με το cyclos, κάτσαμε εδώ πέρα στη γειτονιά την οποία βρισκόμαστε, σε ένα πάρα μα πάρα πολύ ωραίο μαγαζάκι με φρέσκα φρούτα, στο οποίο εδώ η κυριούλα θα μας κόψει μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία καρύδα. Δείτε εδώ πέρα, special κόκο, fresh κόκο. Δείτε εδώ, ρε παιδιά, τι έχουμε. Δείτε μια καρύδα special. Αυτή εδώ η καρύδα, δείτε πόσο μεγάλη είναι και πόσο γεμάτη χυμό είναι μέχρι πάνω, όπου πραγματικά θα απολαύσουμε ένα φρούτο τροπικό, το οποίο μας αρέσει εδώ ιδιαίτερα γιατί έχει αυτές τις τροπικές ζέστες, τις οποίες σε χτυπάει αυτή η πολύ υγρασία και έτσι θέλεις κάτι, μα κάτι πάρα πολύ δροσερό. Coco time, κυρίες και κύριοι. Πόπο, μαγεία. Λοιπόν, παιδιά, στη μεριά σας, καλή απόλαυση. Δροσιστικότατη. Και κόστησε μόλις ένα ευρωπουλάκι και 10 λεπτάκια. 30 ντονκ. Greek. No. No, I stay 4 days in Vietnam. I have finished everything. Welcome, thank you. Πήγε εδώ ο κύριος να μας πουλήσει φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Το στείλαμε πακέτο. Δείτε εδώ, παιδιά, έχουμε σταματήσει ένα μαγαζάκι Muntain Tea and Coffee, δηλαδή τσάι με καφέ. Τσάι με καφέ, μόνο εδώ πέρα στο Βιετνάμ θα πιείτε. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Οι τιμές του είναι κάτι λιγότερο από 2 ευρώ. Εδώ πάμε λίγο πιο πάνω από τα 2. Πάμε να πιούμε κάτι γιατί καήκαμε στη ζέστη. Πέρασαμε μέσα στο μαγαζάκι και είμαστε έτοιμοι να παραγγείλουμε ένα τσαγάκι για να δροσιστούμε, φίλες και φίλοι μου. Έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά εδώ πέρα. Και αφού παραγγείλαμε το τσάι μας, σας δίνουν αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το οποίο γράφει ένα νούμερο, το κρατάτε για την παραγγελία σας και όταν είναι έτοιμο τους το παραδίδετε και σας δίνουν το τσαγάκι σας. Ωραία πατέντα, πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ όμορφη. Και τώρα χτύπησε το μαραφέτι μας, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το τσάι μας. Πήραμε λοιπόν το τσαγάκι μας και το καλαμάκι μας και είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε.
Δείτε πόσο ωραίο και τροσερό φαίνεται, παιδιά. Καλή μας απόλαυση, παιδιά. Εδώ αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι τα καλαμάκια, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ χοντρά, και οπότε με την κάθε ροφησιά νομίζω τραβάτε μια 5 λίτρα τσάι. Εντάξει, γενικά είναι δροσιστικό, ωραίο, είναι ωραία πατέντα επειδή έχει αρκετή ζέστη. Anh không muốn quên vì biết anh sẽ không bao giờ yêu ai nữa thế. Phải chăng tình yêu là thế? Hạnh phúc không em để chỉ có nước mắt rơi từng đêm. Ήρθαμε να δούμε το μουσείο της πολεμικής ιστορίας του Ανόη, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην αυτοκρατορική πολιτεία. Εδώ έχει πολλά μα πολλά πράγματα που συνδέονται με τον πόλεμο του Βιετνάμ 1955 έως 1975. Στον χώρο του μουσείου βρίσκεται και ο πύργος της σημαίας, όπως θα δείτε πίσω μου ακριβώς. Είναι ο πύργος της σημαίας του Ανόη και είναι ένα από τα σύμβολα της πόλης που φτιάχτηκε το 1812 από την δυναστεία των Γκουγιέν και είναι ένα από τα λίγα κτίρια της πόλης από τα οποία δεν καταστράφηκαν από τους Γάλλους από όταν κατέκτησαν την Ινδοκίνα. Ο πύργος έχει 33,4 μέτρα ύψος και μαζί με την σημαία φτάνει τα 41 μέτρα ύψος, φίλοι μου. Η σημαία του Βιετνάμ κυματίζει πάνω στον πύργο από τις 10 Οκτωβρίου του 1954 μέχρι και σήμερα. Και τώρα, φίλες και φίλοι μου, αφήνουμε τον πύργο της σημαίας και κινούμαστε προς το μουσείο. Για πάμε λοιπόν. Βρίσκομαι στον εξωτερικό χώρο του μουσείου, όπου θα δείτε πίσω μου υπάρχουν αρκετά τάγκ, υπάρχουν πολλά οχήματα αεροπλάνα από τον πόλεμο του Βιετνάμ και οχήματα σοβιετικής κατασκευής που είχε ο στρατός του Βορείου Βιετνάμ. Αλλά όπως θα δείτε πίσω μου υπάρχουν και αμερικανικά οπλικά συστήματα και οχήματα που είτε καταλήφθηκαν ή καταρρίφθηκαν. Πολλά μα πολλά από αυτά είναι κατεστραμμένα, φίλες και φίλοι μου. Để đôi ta cứ hoài xa nhau.
Αυτό λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι μου, το πολεμικό μουσείο ιστορίας του Ανόη στο Βιετνάμ. Ένα πάρα πολύ όμορφο μουσείο με έναν εξαιρετικά ωραίο υπαίθριο προάβλιο χώρο, στον οποίο είδαμε αρκετά από τα πολεμικά εφόδια και τα κατεκτημένα τα οποία κατέριψαν οι Βιετναμέζοι του Βόρειου Βιετνάμ από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Ένα πάρα πολύ όμορφο μουσείο το οποίο μας ενθουσίασε και η τιμή του εισιτηρίου η οποία πληρώσαμε είναι 20 βιετναμέζικα ντονκ. Σήμερα Δευτέρα και κάθε Δευτέρα υπάρχει προσφορά στο μισό της τιμής. Η κανονική τιμή του εισιτηρίου είναι 40 ντονκ. Τα 20 ντονκ που πληρώσαμε εμείς σήμερα με προσφορά είναι 80 λεπτά του ευρώ. Οπότε αν έρθετε άλλη μέρα θα πληρώσετε 1 ευρώ και 60 λεπτά το εισιτήριο. Ό,τι και να πληρώσετε είναι πάρα πολύ φτηνό, πραγματικά αξίζει και το απολαύσαμε. Υπάρχουν και κάποια καφέ αν κουραστείτε, ένα εδώ έθριο, υπάρχει κι άλλο ένα επώνυμο καφέ λίγο πιο μέσα, είναι το καφέ Highlands, πολύ γνωστή αλυσίδα εδώ πέρα στην χώρα του Βιετνάμ. Στο τελείωμα νομίζω μπορείτε να κάτσετε να πιείτε κάτι δροσιστικό και να ξεκουραστείτε για λίγο μετά την όμορφη αυτή βόλτα την οποία κάνατε εδώ πέρα στο Πολεμικό Μουσείο. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι μου, με όμορφες εικόνες από το Ανόη. Γεια σου πιλότε, εδώ με τον πιλότο. Ωραία για βόλτα. Για πάμε ρε μάκη, θα κάνουμε μια ωραία βόλτα να ούμε εδώ πέρα στην πόλη να γουστάρουμε με το σκουτεράκι μας το καβιάρικο. Απογευματινή βολτούλα, να πάρουμε έτσι λίγο αέρα. Παζαράκι παιδιά, σε αυτούς 1,5 μισό ευρώ θα σας πάνω όπου θέλετε. Παντού παζάρι. Και χρόνος και χρήμα. Τα γλιτώνετε όλα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο έξω από το κέντρο της περιοχής του Ανόη. Είμαστε κάπως σαν έναν δεύτερο με τρίτο τομέα, φίλες και φίλοι μου. Οπότε δεν είχα πολύ όρεξη να περπατήσω και είπα να πάρω ένα μηχανάκι, το οποίο κάναμε συμφωνία στην τιμή 1 ευρώ και 20 λεπτά και κάτι λιγότερο ίσως, 30 βιετναμέζικα φράγκα για μία απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρα από εκεί που βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Πάμε λοιπόν ξενοδοχείο, αφού απολαύσουμε την βόλτα μας και μετά λίγη ξεκούραση και έξω θα σας δείξουμε και άλλες όμορφες εικόνες ό,τι προλαβαίνουμε σήμερα και να πάμε αύριο σε ουσιακούς αρχαιολογικούς χώρους και σε ένα πάρα πολύ ωραίο αξιοθέατο στο μαυσολείο του Χο Τσι Μινχ και στους βοτανικούς κήπους εκεί τριγύρω, στο σπίτι του το οποίο χτίστηκε. Και πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι δεν πρέπει να φοράτε κορτό παντελονάκι, φίλες και φίλοι μου, αλλιώς δεν θα σας επιτραπεί είσοδο. Στο μεταξύ παιδιά, ο οδηγός μας είναι σαν τελιδεράς. Δείτε το να. Λες και κάνει delivery pizza. Αλλά ωραία Ανόη, μαγεία. Μαγεία. Τώρα παιδιά, σήμερα με μία κάμερα στο χέρι είμαστε όλη μέρα να ούμε. Το μόνο που θέλετε είναι λίγο, μα λίγο τσαγανό παιδιά, λίγο να νιώθετε να κόβει το μάτι σας και μπορείτε να τα απεξέλθετε παντού. Δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό που κάνω. Το κάνω ολομόναχος και το κάνω νομίζω αρκετά καλά. Ούτε βοήθειες, ούτε τίποτα από τουριστικά γραφεία, ούτε τίποτα. Μόνος μου, όλα τα βρίσκω μόνος μου. Έρχομαι εδώ πέρα μπλα μπλα και άμα δεν ξέρω να μιλάνε λίγες κινήσεις. Μπαμ μπαμ, τελείωσε, γεια σας. Δεν θέλει πολλά πολλά.
λίγο τσαγανό, λίγο τσακαλίκι. Εδώ πέρα. Αγιαλιώς, από μηχανάκια, αυτοκίνητα. Ο ένας πάνω από τον άλλον, όποιος περάσει πρώτος, όποιος πατήσει την κόρτα πρώτος πέρασε. Ο νόμος του Βιετνάμ είναι αυτός. Νομίζω είναι χειρότερη οδηγή και από τους μουσουλμάνους οδηγούς, οι οποίοι οδηγάνε πάρα μα πάρα πολύ άσχημα. Εδώ είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Μπαίνουν σε αντίθετα ρεύματα, περνάει ο ένας πάνω από τον άλλον, τρακέρνουν, χτυπιούνται και σηκώνονται ξανά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έρε γλέτια. Ωποπο, δείτε εδώ τι γίνεται, δείτε τι γίνεται. Ωποπο. Ωπα. Το νου σου θα μας στείλει αυτός. Δεν συντελιβέρα, θα μας σκοτώσεις βρε αγόρι μου. Πώς πετάγεσαι έτσι. Ρε αγοράκι μου. Θα φάω το καπέλο σου. Δείτε εδώ τις γειτονιές ρε μάγκες. Δείτε εδώ τις γειτονιές. Παπί και κακό. Φρούτο και κακό. Μακελιό στο ίσιωμα. Ο άλλος με το κινητό στο χέρι οδηγάει. Και ρε τι άλλο θα ζήσουμε. Ωπα, δώσε και σώσε. Έτσι περνάνε τα τσακάλια. Η άλλη τώρα να δούμε θα μας την κάτσει. Δεν μας την έκατσε. Είμαστε πάνω από ένα 8 λεπτό εδώ στο μηχανάκι. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ζούμε την τρέλα. Το ζούμε αυτό. Οπότε λοιπόν και εσείς παιδιά ζήστε το. Έλα. Δείτε βρώμα, σκουπίδια, παιδιά, κάτω. Πολύ ώρα να ακούσω την κόρνα. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Έλα, έλα, πάμε. Πάμε λίγο τσαγανό τσακάλια. Δες την άλλη. Ευρωπαϊκό ή Αμερικάνικο κρέας με ακουστικά στα αυτιά. Παναγία μου. Πού πας με ακουστικά στα αυτιά στο Ανόη, κυρά μου. Θα σε ισοπεδώσουν εδώ πέρα οι βάρβαροι. Δες τους εδώ. Έλα και ο ποδηλάτης. Με το σάικλος. Έλα τα σάικλος. Αυτά είναι. Έτσι περνάμε μάγκες εδώ πέρα. Στο καταπληκτικό Ανόη, το οποίο μας έχει συγκινήσει πάρα μα πάρα πολύ. Η κατάσταση είναι πραγματικά μαγική και δώσε και σώσε. Όλοι πιλότοι. Μασκοφόροι πιλότοι. Τσιν τσιν. Εδώ ο κόσμος θέλει χαβαλέ μέσα στον δρόμο. Ρε γλέτια ρε μάκη σας λέω, πολλά γλέτια. Οκ. Εδώ με τον φίλο μου τον Κιμ. Τον κάνουμε ένα φλερουά. Τσάι Food Restaurant, το επόμενο εστιατόριο στο οποίο θα κάνουμε μία στάση για να δοκιμάσουμε την κουζίνα του.
είναι ένα εστιατόριο με κυρίως vegan κουζίνα. Πάμε λοιπόν να δούμε και να απολαύσουμε τα συγκεκριμένα πιάτα τα οποία θα μας προσφέρει το συγκεκριμένο εστιατόριο Chai Food. Διαφύγαμε λοιπόν φίλοι και φίλοι μέσα. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι μου σε ένα ακόμα εστιατορικό επεισόδιο στο κανάλι μου στο YouTube στο Roberto Trip, στο οποίο μας βρίσκει σε ένα πάρα πολύ όμορφο εστιατόριο vegan, το οποίο το ανακαλύψαμε όλος τυχαίως. Μας άρεσε έτσι πως ήταν το στήσιμό του και περάσαμε μέσα. Το συγκεκριμένο εστιατόριο έχει αποκλειστικά vegan κουζίνα. Δεν είμαστε της κουζίνας vegan ή όλα αυτά τα καινούργια τα οποία θα ανακροθήσουν. Απλά γενικώς μας άρεσε το μαγαζί και είμαστε λάτρεις όλων των κουζινών. Μας αρέσει να δοκιμάζουμε τα πάντα. Δεν έχουμε θέμα να δοκιμάσουμε και vegan, να δοκιμάσουμε και κρέας και ψάρι, οτιδήποτε. Σήμερα το μενού θα είναι αποκλειστικά όμως vegan. Ένα πάρα πολύ ωραίο healthy εστιατόριο, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ όμορφο κατάλογο, πάρα πολύ ωραία πιάτα. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος, είναι μικρός και αυτό μας δείχνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τα πιάτα του. Και γενικώς μια πάρα πολύ όμορφη κατάσταση. Για πάμε λοιπόν να δούμε τον κατάλογο σιγά σιγά, τι παραγγείλαμε και τι περίπου έχει. Εδώ πέρα όπως βλέπουμε έχει κάποιες σούπες. Σούπες με μανιτάρια, οι οποίες δεν ξεπερνάνε τα 2 ευρώ στην τιμή τους, είναι στα 50 βιετναμέζικα ντονκ. Η σαλάτα η οποία παραγγείλαμε είναι αυτή, σαλάτα με κέιλ, η οποία κοστίζει στα 95, κάτι από λιγότερο από 4 ευρώ, και γενικώς η πιο ακριβή φτάνει εδώ στα 5 περίπου ευρώ, λίγο πιο κάτω. Παραγγείλαμε ένα πιάτο εδώ vegan 4 rolls, το μεγάλο μέγεθος, το οποίο είναι στα 85, περίπου 3 ευρώ και 10 λεπτά. Τώρα ήρθε το πρώτο πιάτο μας, το οποίο είναι pancake tofu με μανιτάρι, πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Δείτε το λίγο πως είναι στημένο, το οποίο είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο πιάτο και το πληρώνουμε στα 75 ντονκ, 3 ευρώ. Πολύ όμορφα. Γενικώς εδώ υπάρχουν noodles σε σούπες, τα οποία δεν ξεπερνάνε τα 115, δηλαδή τα 4,5 ευρώ. Παραγγείλαμε ένα mixed brown rice noodle, εδώ πέρα όπως βλέπετε, το οποίο είναι στα 3 ευρώ ακριβώς. Και γενικώς έχει αρκετές επιλογές να κάνετε, αρκετά πραγματάκια εδώ πέρα. Και στο τελείωμα έχει κάποια set menu τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε, που προσφέρουν αρκετά πράγματα για το τραπέζι σας. Αυτά φίλες και φίλοι μου και με το menu. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται τα πιάτα, έχει έρθει το πρώτο και ένα black bean rice χυμό, τον οποίο είναι από μαύρο ρύζι φτιαγμένος, πάρα πολύ ιδιαίτερος. Είπαμε να δοκιμάσουμε για πρώτη φορά, 1,5 ευρώ το κόστος του. Λοιπόν, καλή μας απόλαυση, στην υγεία σας. Είναι αρκετά ιδιαίτερη γεύση του. Θα έλεγα ότι είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το προσφέρω και θα το απολαύσετε. Θα κάνετε μια τέτοια επιλογή στην οποία δεν έχετε δοκιμάσει κάποια ήδη τα οποία αφιερώνουν από ρύζι ή από οτιδήποτε τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοκιμάσετε νέες γεύσεις και να
αναβαθμίζετε λίγο έτσι τον δίσκο σας, γιατί όταν έρχεστε σε τέτοια περιβάλλοντα, σε τέτοιες χώρες, σε διαφορετικές κουζίνες, είναι ωραίο να μπαίνετε λίγο σε διαφορετικό κλίμα και να απολαμβάνετε και κάτι διαφορετικό. Ακόμα και να μην σας αρέσει, μπορείτε να πάρετε κάτι άλλο, εντάξει, να κάνετε ένα τσεκάρισμα, μια δοκιμή, ρε παιδί μου. Αυτά λοιπόν, αναμένουμε να έρθουν τα υπόλοιπα τα οποία παραγγείλαμε πια. Και τώρα μας φέρνουν και μια σαλάτα η οποία είναι από κέιλ. Δείτε πόσο όμορφο είναι στημένο το πιάτο. Έχει πορτοκάλι, έχει ντοματίνια, έχει σταφίδα όπως θα δείτε. Το αβοκάντο τι ωραία που είναι, κομμένο σε ρολάκια φέτες. Και το κέιλ το οποίο είναι το βασικό είδος της σαλάτας, η οποία τελειώνει με ένα είδος dressing γλυκιάς σος. Πάραμα πάρα πολύ όμορφη, ένα πάραμα πάρα πολύ ωραίο πιάτο το οποίο θα συνοδεύσει το γεύμα μας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Και θέλω να δείτε εδώ πέρα σε αυτά τα τόφου μανιταρό κεφτεδάκια, τα οποία είναι πάραμα πάρα πολύ ωραία, παναρισμένα και crispy το από έξω τους, δεν είναι καμένα, δείτε είναι πάραμα πάρα πολύ όμορφα. Εδώ μία γλυκόξινη σος η οποία τα συνοδεύει και δημιουργούν μια πάρα πολύ ωραία πανδεσία γεύσεων. Ας ξεκινήσουμε από αυτή την υπέροχη σαλάτα. Πολύ ωραίο μαλακό το αβοκάντο, πολύ ωραίο το κέιλ, πολύ ωραία η dressing. Νομίζω ότι το πορτοκάλι με την dressing και τη σταφίδα έρχεται και δένει και έχουμε μια εξαιρετική πεντανόστιμη σαλάτα, η οποία είναι και πάρα πολύ δροσερή. Επόμενα τα παναρισμένα αυτά εδώ μανιτάρο και φτεδάκια με τόφου. Πολύ ωραία. Δείτε λίγο μέσα το μανιτάρι. Το νιώθεις πάρα πολύ έντονα. Το έχουν κομμένο σε αρκετά μεγάλα κομμάτια, όπου με τη σως που δεν είναι ακριβώς γλυκιά, είναι και μία ένταση στο καυτερό, έρχεται και δίνει γεύση και κολλάει αρκετά το πανάρισμα. Πολύ ωραίο. Σούπερ παιδιά, πάρα πολύ σούπερ. Νομίζω είναι ένα πιάτο το οποίο αν έρθει εδώ θα πρέπει να το πάρετε. Πολύ ωραία. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι κεφτέδες, το οποίο πιάτο συνοδεύει 6 θεμάχια. Το πληρώνετε περίπου στα 3,5 ευρώ το συγκεκριμένο πιάτο και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το τραπέζι σας. Και τώρα μας φέρνουν ένα πολύ ωραίο πιάτο, ρολάκια από noodle ριζιού, μια πάρα πολύ ωραία σως από ταχίνι την οποία βλέπετε εδώ πέρα, η οποία συνοδεύεται με κάποιους σπόρους τσία. Δείτε πάρα πολύ ωραίες, γενικώς είναι οι κοπές μέσα στα λαχανικά τα οποία βρίσκονται μέσα στα ρολάκια και φαίνεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πιάτο, το οποίο περιέχει 6 τεμάχια, έχει και των 4 τεμαχίων. Το συγκεκριμένο κοστίζει κάτι λιγότερο από 4 ευρώ, φίλες και φίλοι μου. Αρκετά γευστικό το ρουλάκι, έντονο το φύλιγμα, είναι αρκετά χοντρούτσικο, το νιώθεις το φύλλο του ριζιού, είναι αρκετά μαλακό. Ίσως πάρα πολύ ωραία. Εκτός από το ταχύνι έχει μέσα και κάτι καυτερό, το οποίο νομίζω πάει ακριβώς με τα δροσερά λαχανικά τα οποία βρίσκονται μέσα στο εσωτερικό του και δίνουν έτσι μια πάρα πολύ ωραία γεύση. Thank you.
σούπερ φίλες και φίλοι μου. Και τώρα μας έχουν φέρει άλλο ένα πιάτο, thank you. Πολύ ωραίο, το οποίο έχει μέσα τηγανισμένα διάφορα λαχανικά και φρέσκα λαχανικά, τα οποία είναι μία μίξη σοταρισμένων και φρέσκων λαχανικών. Έχει ξηρούς καρπούς από πάνω, τσίλι, εδώ έχει φύτρες, αγκουράκι. Αυτό μπορώ να διακρίνω ότι είναι κάποιο chips από κρεμμύδι. Εδώ έχουμε βιώσμο, lime, ξηρό καρπό εδώ από πάνω, μία πάρα πολύ ωραία σως την οποία την βλέπω έτσι και μου γεμίζει το μάτι. Γενικώς και αυτό φαίνεται ένα πολύ ωραίο πιατάκι, το οποίο δεν το πληρώσαμε πάνω από 3-3,5 ευρώ. Και όμως φίλες και φίλοι μου, δεν είναι κρεμμύδια, είναι κάτι είδος μανιταριού, το οποίο είναι τόσο ξυλοκομμένο, το οποίο το βλέπεις κάπως σαν κρεμμύδι με το σουτάρισμα το οποίο έχει. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Συνεχίζουμε εδώ με τα υπόλοιπα λαχανικά, ωραία καροτάκια, ξυλοκομμένες οι πλήτες. Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ ωραίες φύτρες, να δούμε αν κολλάνε, αν έχουν νόημα. Είναι φρεσκότατες. Εντάξει, ένταση στη γεύση δεν έχουν. Ωραία. Ωραία, έχει γεύση. Η φύτρα με το ζυμαρικό και την σως έρχεται και δίνει μια γεύση. Ωραία, είναι αρκετά ωραία. Και αυτό ήταν λοιπόν φίλες και φίλοι, πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα, πολύ γεμάτες ημερίδες, σχεδόν καταφέραμε να τα φάμε όλα, το λέω σχεδόν γιατί περίσσεψαν κάποια τα οποία δεν μπορούν στο στομάχι μας. Πάρα πολύ όμορφα, τώρα θα σας δείξουμε το λογαριασμό τον οποίο θα πληρώσουμε. The check please. Everything is super. Thank you very much. Thank you. Can I help you? Yeah. Φίλες και φίλοι μου, ο λογαριασμός 370 έχουμε πληρώσει. Yeah, finish. Έχουμε πληρώσει στα 370, τα οποία είναι κάτι λιγότερο από 15 ευρώ. Και πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το γεύμα μας. Με αυτά και με αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου σε ένα ακόμα επεισόδιο μου στο κανάλι μου στο YouTube, στο Roberto Trip. Ήταν το τελευταίο εστιατορικό επεισόδιο από το Hanoi, εδώ από το συγκεκριμένο μαγαζί, το Chai Restaurant, το οποίο μας άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένους, με πάρα πολύ ωραία γευστικά πιάτα και αρκετά καλές τιμές. Αυτά φίλες και φίλοι μου, να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια, γεια σας.